μια τέτοια έτσι συμφωνία εξ αρχής μέσα στο παιχνίδι. Ναι, θεωρήσαμε ότι πρέπει να προφυλάξουμε τις σχέσεις μας και ότι θα ήταν, ξέρουμε πολύ καλά ότι αν βρεθώ εγώ με μια κοπέλα στην παραλία να συζητάμε και υπάρχει από πίσω μια κάμερα χωρίς να ξέρει τι συζητάμε, ή μπορεί να συζητάγαμε για ταξίδια, για άσχετα πράγματα, για ζώδια, ναι, ναι. Οτιδήποτε. Με μια, έτσι όπως θα είπα, μια ωραία μουσικούλα από πίσω, ναι, γιατί μπορεί όμως να φαινόταν αλλιώς. Και δεν το θέλαμε οι άνθρωποι που έχουμε αφήσει πίσω στην Ελλάδα να παρεξηγήσουν πράγματα που δεν, μπορεί να, δεν θα ήταν παρεξηγήσιμα. Από την άλλη, οι άνθρωποι που έχετε αφήσει πίσω στην Ελλάδα δεν ξέρουν ποιοι είσαστε και τι είσαστε. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα σε ένα παιχνίδι σαν το Survivor, γιατί το έχουμε ξαναπεί, δεν πήγαμε, ναι, και στο The Power of Love. Ναι. Στο Survivor πήγαμε. Θέλω να πω, αυτό δεν δημιούργησε ένα παραπάνω άγχος? Μας φόβησε η, αν θες, η δύναμη της τηλεόρασης, η δύναμη που μπορεί να στηθεί, ναι, κάτι χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε κτλ. Ο Μιχάλης είχε και μια έτσι προϊστορία, οπότε ξέραμε ότι δεν είναι και το καλύτερο σενάριο. Τι εννοείς προϊστορία? Να... Τι προϊστορία? Αυτά τα πράγματα που λέγανε, ας πούμε, για τη Λάουρα, όταν εκείνος βρισκόταν στην Ελλάδα. Γιατί λέγανε για τη Λάουρα τέτοια επιπροσωπικού για κάποιον? Γενικότερα ο κάθε κακοπροαίρετος έλεγε διάφορα που μπορεί να στεναχωρούσε το Μιχάλη. Και... Άρα γι' αυτό ξεκίνησε την κουβέντα ο Μιχάλης στην πραγματικότητα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Μιχάλης ήταν αυτός ήταν, που ήμασταν το πρώτο ανέφερε. Όλοι σε μια κουβέντα που όλοι είπαμε ότι τι έχουμε αφήσει πίσω στην Ελλάδα και ότι συζητήσαμε ότι αν υπάρξει αυτό το σενάριο θέλουμε να το αποφύγουμε. Αυτό σας δυσκόλεψε? Νομίζω όμως ότι είναι φυσιολογικό και λογικό κάτι τέτοιο. Δηλαδή... Μωρέ, μπορεί να είναι φυσιολογικό και λογικό. Ίσως να μην ήταν, να ήταν λίγο περίεργο το ότι υπόθηκε και δηλώθηκε και σαν να συμφωνήθηκε. Δηλαδή θα μπορούσαν οι συμπεριφορές να είναι όντως προσεκτικές. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να γίνει μια κουβέντα πριν, λοιπόν, παιδιά, όχι δυο-δυο στην παραλία, ναι, κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό. Μπορείς να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού του ο καθένας. Έτσι κι αλλιώς κάναμε περισσότερη παρέα, γιατί λέγαμε αντρικές κουβέντες και τα κορίτσια λέγανε τα δικά τους. Απ' την άλλη, μπορεί να γινόντουσαν κουβέντες για φαγητά που εμείς δεν το αντέχαμε. Οπότε πηγαίναμε. Μιλούσαν τα κορίτσια για φαγητό πιο συχνά? Δεν μιλούσαν. Και εσείς δεν θέλατε να ακούτε, οπότε φεύγατε.